Κύριε Σιώρα, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που καλημέρα, είστε μαζί μας. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα σας, κύριε Αμυρά και κύριε Κοτρώσο, και ευχαριστούμε ακόμα μια φορά για την φιλοξενία. Ναι. Καλή Κυριακή. Επίσης. Να είστε καλά. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε εμείς αυτό τον καιρό είναι να μιλάμε με εσάς. Να σας ακούμε. Έτσι. Το λιγότερο. Προσπαθούμε να προσπαθούμε να μεταφέρουμε την πραγματικότητα στους συνανθρώπους μας, σε αυτούς που μας ακούν, αλλά και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τον άρρωστο. Που? Ταυτόχρονα δε με αυτά να αναδεικνύουμε και τα κακό σκήμενα. Μάλιστα. Ωραία, να ξεκινήσουμε λίγο, επειδή και χθες και σήμερα το ρωτούν και αρκετοί ακροατές, για να μας δώσετε μια διευκρίνηση. Ναι. Επειδή υπήρξε μια παρανόηση σχετικά με τη δήλωση που έκανε η εκπρόσωπος της Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, η κυρία Παπαευαγγέλου, ναι, ότι το 20% περίπου, και υπό ότι είναι φυσιολογικό ή μικρό το ποσοστό των ασθενών, χάνονται εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Διευκρίνησε βέβαια χθες, ναι, ότι το ότι είναι εκτός ΜΕΘ δεν σημαίνει ότι δεν είναι διασωληνωμένοι. Και ότι δεν προσφέρονται ιατρικές υπηρεσίες. Πώς το αξιολογείτε εσείς αυτό? Εγώ θα ξεκινήσω με καθαρά επιστημονικούς όρους και σας λέω το εξής. Ένας που είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ είναι διασωληνωμένος με φορητό αναπνευστήρα. Μάλιστα. Όχι με το μεγάλο αναπνευστήρα της ΜΕΘ. Mm. Άρα η παροχή του οξυγόνου είναι μικρότερη. Δεύτερον, ο φορητός αναπνευστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι να κάνει ο άρρωστος συναξονική, μέχρι να φτάσει σε κρεβάτι στη ΜΕΘ για 2, 3, 5, 6 ώρες. Παραπάνω δεν μπορεί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι 129 διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ στην πλατφόρμα του ΕΚΑΒ. 129 διασωληνωμένοι, με φορητό δηλαδή αναπνευστήρα, φυσικά, εκτός ΜΕΘ. Με τι προοπτική, κύριε Σόρα, να μπουν σε ΜΕΘ? Είναι άγνωστο, διότι σας ενημερώνω ότι στον Ευαγγελισμό έχουμε τουλάχιστον 3 διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ, εκ των οποίων οι 2 είναι μέρες πολλές. Και συνεχίζω το καθαρά επιστημονικό μέρος, ότι δηλαδή εκτός ΜΕΘ ο διασωληνωμένος με φορητό αναπνευστήρα θέλει παρακολούθηση ένα νοσηλευτή ανά άτομο, που δεν υπάρχει απολύτως τέτοια δυνατότητα. Και τρίτον, είναι αυξημένος ο κίνδυνος ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων. Αυτά και μόνο τα 3 δεδομένα εκτινάσουν τη θνητότητα του εκτός ΜΕΘ διασωληνωμένου σε ποσοστό όχι διπλάσιο, υπερδιπλάσιο. Ένας ασθενής οποιασδήποτε πάθησης διασωληνωμένος σε ΜΕΘ γενικά έχει θνητότητα 23%. Εκτός ΜΕΘ έχει θνητότητα 46%. Και αν είναι μέρες εκτός ΜΕΘ, υπερδιπλασιάζεται η θνητότητα. Άρα καταρρίπτεται, και αυτά είναι στοιχεία της εταιρείας συντατικής θεραπείας. Αυτό που είπε η κυρία Παπαευαγγέλου, δεν θυμάμαι λέω καλά το όνομά της, ναι, το λέτε καλά, είναι απολύτως λάθος, έως και επικίνδυνο να διαδίδονται τέτοιες απόψεις. Γιατί το ζούμε κάθε μέρα στα νοσοκομεία και όχι τώρα. Κύριε Σκορά, είναι αποδεδειγμένα. Ναι. Επομένως, στο πρώτο σας ερώτημα, είναι αναλυθές αυτό και επικίνδυνο να διαδίδεται. Το γεγονός ότι 129 είναι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ πανελλαδικά αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι είναι σε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο από το να ήταν σε ΜΕΘ. Άρα τι χρειαζόμαστε? Θέλουμε κρεβάτια ΜΕΘ. Και από εκεί ξεκινάει η διεκδίκησή μας για την επίταξη που μας έχουν κατηγορήσει και μας έχουν λιδωρήσει. Στον Ευαγγελισμό, δηλαδή, κύριε Σιώρα, όλες οι κλίνες σε ΜΕΘ είναι υπερπληρείς? Είναι κατηλημένες, 58. Μάλιστα. Επειδή επιμένετε, κατά τη γνώμη μου καλά κάνετε, αλλά εν πάση περιπτώσει το λέω, κάποιοι άλλοι έχουν άλλη άποψη, για αυτό το βάζω, για την επίταξη των ιδιωτικών ΜΕΘ. Μάλιστα. Πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό, κύριε Σιώρα? Κοιτάξτε, έχουμε... Γιατί μην ξεχνάμε ότι εκτός από τους ασθενείς COVID υπάρχουν και οι non-COVID ασθενείς, έτσι. Αυτό θέλω να πω. Θα ξεκινήσω πάλι ανάποδα, από την πλεονάζουσα θνητότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι βγάζουμε το μέσο όρο των θανάτων της τελευταίας πενταετίας, που στην Ελλάδα περίπου είναι 120.000 το χρόνο. Ναι. Και το 2020 είχαμε περίπου 130.000 θανάτους. Οι 5.000 από αυτούς, τους συνανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους, είναι από COVID. Mm-hmm. Οι άλλες επιπλέον 5.000, από ό,τι κάθε χρόνο ο μέσος όρος, είναι από non-COVID αυξημένη θνητότητα. Γιατί? Διότι μειώθηκε η προσέλευση στα εξωτερικά ιατρία κατά 25%, διότι μειώθηκαν τα χειρουργεία στο δημόσιο τομέα
κατά 23-25% μέχρι τον Νοέμβριο του 20. Αυτά τα στοιχεία που σας λέω είναι εγκυρότατα μέχρι τον Νοέμβριο του 20. Mm-hmm. Και έτσι η μειωμένη προσέλευση, η μειωμένη δυνατότητα νοσηλείας στο δημόσιο τομέα και η μειωμένη οικονομική κατάσταση των συνανθρώπων μας να πάνε στον ιδιωτικό τομέα αύξησε τη θνητότητα στους non-COVID ασθενείς κατά πάρα σε μεγάλο ποσοστό. Ο ιδιωτικός, αυτό, ο ιδιωτικός τομέας, κύριε Σιώρα, δεν έχει αναλάβει περιστατικά non-COVID. Έχει αναλάβει με την έννοια της διαπραγμάτευσης. Δηλαδή, και εκεί είναι η διαφορά μας τώρα με την άλλη άποψη που είπε ο κύριος Κοτρότσος. Λέμε εμείς ότι ο ιδιωτικός τομέας τόσο καιρό, τόσα χρόνια έχει πάρει λεφτά από το ΙΚΑ, λεφτά από τον ΕΟΠΗ, λεφτά από τους τσέπες των αρρώστων. Εμείς λέμε επίταξη των δομών μαζί με το προσωπικό με όρους δημοσίου και όταν τελειώσει η πανδημία να επιστραφεί. Όχι σε καιρό πολέμου όπως τώρα μας λένε και είμαστε όντως με 70 και 80 νεκρούς κάθε μέρα και με τόση προοπτική, δυσχερή προοπτική, είμαστε σε καιρό πολέμου να είμαστε εμείς που θα επιστρατευόμαστε οι γιατροί του δημόσιου τομέα, οι δομές, να γίνεται το Σημανόβλιο μόνο COVID, να γίνεται ο Ερυθρός μόνο COVID, να γίνονται οι επιτάξεις των ειδικευμένων να καλύψουν τις ανάγκες του ιδιωτικού τομέα. Να. Τι προτείνετε δηλαδή? Εμείς επιστρατευόμαστε να σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις που λέει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι διαφωνούν στις τιμές, αν θα πάρει 1500-600 τη βραδιά ή αν θα πάρει 1000 την ημέρα η ΜΕΘ. Από το ΝΕΟΠΗ να σταματήσει η διαπραγματεύση, να γίνει επίταξη, να ενταχθεί το προσωπικό στο γενικότερο σχεδιασμό του κράτους όσο διαρκεί η πανδημία για να μπορέσουμε να ανασάνουμε. Από την άποψη, λέω την καθαρά υγειονομική, διότι τα άλλα κοινωνικά μέτρα που πρέπει να παρθούν τα έχετε αναλύσει κι εσείς για τους χώρους δουλειά, για τα μέσα ενημέρωσης, να μην επεκταθώ σε αυτά που είναι σοβαρά. Για την ιχνηλάτηση, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί 10 εκατομμύρια κόσμος να έχουν ενταχθεί για ιχνηλάτηση μόνο 190 άτομα. Που η ιχνηλάτηση τι, πρέπει τι να εννοείται? Εννοείται ως ιχνηλάτες. Μάλιστα. Θέλω να πω για την πρόληψη και για την ιχνηλάτηση, για την εντοπισμό των κρουσμάτων. Μάλιστα, κατανοητό. Επανέρχομαι στο θέμα αυτό της επίταξης, διότι μας λένε ότι είμαστε σε διαπραγμάτευση, σαν να παρακαλούν δηλαδή τους ιδιώτες. Και ξαναλέω το εξής τραγικό. Πάντως τους επιστράτευσαν οι ιδιώτες γιατρούς, κύριε Σιώρα. Δηλαδή όχι, πέρα από τη διαπραγμάτευση έγινε και. Άλλο ιδιώτες γιατροί και άλλο οι δομές. Δούλεψε αυτό, κύριε Σιώρα, με αυτούς τους λίγους έστω που επιστρατεύτηκαν. Από τα λίγα που γνωρίζω δεν δούλεψε. Από δύο περιπτώσεις, μία στην Παμακάριστο και μία στο Τζάνιο. Πήγαν συνάδελφοι εξαιρετικοί κατά τα άλλα, αλλά έχουν να δουλέψουν σε νοσοκομείο γενικά πάνω από 10 και 15 χρόνια. Πώς μπορούν να μπουν κατευθείαν σε COVID? Έχουν εμπειρία, αλλά όχι νοσοκομιακή και όχι σε ειδικές λοιμώξεις. Οι νοσηλείες μειώνονται, κύριε Σιώρα, αυτό είναι 24 ώρα. Οι νοσηλείες, η μόνη μέρα που διάβασα ότι μειώθηκαν πανελλαδικά οι νοσηλείες ήταν χθες, ότι δηλαδή οι εισαγωγές ήταν λιγότερες από τα εξιτήρια. Ναι. Όμως, επειδή μιλάμε τώρα για βαριές καταστάσεις και σας λέω σήμερα εφημερεύει ο γεννηματάς, ξεκινάει με 10 διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ. Αύριο εφημερεύει ο Ευαγγελισμός, θα ξεκινήσει με διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ. Αυτό σημαίνει ότι ένας αριθμός προσωπικού δεν επαρκεί. Συν το γεγονός ότι μολύνονται συνάδελφοι από ως επαγγελματική νόσο είναι πλέον η δόληση, πρέπει να αντικαθίστανται και δεν υπάρχει ο επαρκής αριθμός και εκεί πρέπει να αναζητηθεί η επάρκεια σε γιατρούς. Οι συνάδελφοι, οι 206 οι οποίοι επιστρατεύτηκαν, θα καλύψουν τις ανάγκες όσο μπορούν για ένα μήνα και είναι προσωρινό το μέτρο και είναι λίγοι αυτοί. Ενώ αυτό που λέμε εμείς, δύο παραδείγματα, αν δεν σας κουράζω. Όχι, πρέπει να έχω πάμε χρόνο, σε ειδήσεις, γι' αυτό δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλούς γιατρούς και για τη σωτηρία και για το Σιμανόβλιο, πνευμονολόγους υποψήφιους για κάποιες θέσεις που είναι τετραπλάσια και πενταπλάσια από τις θέσεις τις οποίες έχουν προκηρυχθεί. Γιατί δεν τους παίρνει τους υπόλοιπους να τους εντάξει στο σύστημα σε μόνιμες θέσεις και μας λένε και κάποιοι συνάδελφοί σας, τι να τους κάνουμε τους γιατρούς όταν τελειώσει η πανδημία? Μα ήδη είχαμε ελλείψεις από γιατρούς πριν και επίσης
θέλω να τονίσω σαν τελευταίο θέμα ένα θέμα τρομοκρατίας, πραγματικής τρομοκρατίας που συμβαίνει στον Ευαγγελισμό. Δεν μπορεί η διοίκηση να κάνει εφόδους τη νύχτα σε κουρασμένους ειδικευόμενους στα επίγοντα και επειδή τους αντιμίλησαν δήθεν να επιβάλλει πρόστιμο σε ποιον στον ειδικευόμενο 15 μέρες στέρηση μισθού. Νομίζω υπήρξε παρέμβαση από το Υπουργείο Υγείας, κύριε Σιώρα, και ανεκλήθη αυτή η... Εάν δεν υπήρχε παρέμβαση, χαίρομαι που τα ακούω, μακάρι να υπήρχε, αλλά δεν μπορεί να είναι ο Αγαχάν ο κάθε διοικητής και να είναι οι υπόδουλοι από κάτω. Προχθές γιορτάσαμε την επέτειο της Παλιγενεσίας και 24 Μαρτίου έρχονται και δίνουν ποινή σε γιατρό, όταν εμείς πραγματικά ως... Έχετε δίκιο, πρέπει να είναι ελαστική σε αυτή τη φάση. Καλά κάνετε όλοι. Και το επισημαίνετε, είναι απαράδεκτο κάτι τέτοιο. Εμείς λέμε με αφορμή την επέτειο της 25 Μαρτίου. Και κλείνουμε με αυτό, κύριε Σπέρα. Το κάστρο του Ευαγγελισμού θα παλεύει για την υγεία. Αν κάποιοι θέλουν να βοηθήσουν, να το καταλάβουν. Διαφορετικά θα μας έχουν απέναντί τους. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σπέρα.